να σε ενημερώσω. Yes. Θα αργήσεις 5 λεπτά στο γάμο σου. Εντάξει. Κανονικά ο γαμπρός δεν αργεί. Επίσης θέλω να σε ενημερώσω ότι στους γάμους που δεν έπρεπε να πάω καν πήγα στην ώρα μου, οπότε είναι καλό ότι πάω αργά τώρα. Καλημέρα. 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 Τις βρες τις πήρες που σου είπε και ο Νικολάς. Μάλιστα. Τέλεια. Όλα καλά. Ευτυχώς. Όλα κουτ. Όλα κουτ. Τι έπαθες πάλι. Αχώθηκε. Τι είναι μωρό μου. Τι είναι αχώθηκε. Μήπως είναι πολλά στενό το κουστούμι, κύριε Πανώ. Όχι. Τα ωραία ρούχα έχουν... Μήπως είναι πολλά μιλένια το κουστούμι, κύριε Πανώ. Όχι. Τα ωραία ρούχα έχουν και ένα κάτσι, είναι άβολα. Νικόλα, είναι καλό το χρώμα για νυφή. Ναι. Ναι. Ή να βάλω κόκκινο της φωτιάς. Έχω έναν κόκκινο της φωτιάς και έχω ένα ροζ που είναι πιο έτσι απαλό. Δεν ταιριάζει με το look μου. Το ροζ. Εντάξει. Που δεν ταιριάζει. Αφού σε ρώτησα, παιδί μου. Πάντως με δεν έχετε παράπονο, έχω κάνει μακιγιάζ. Έχω βάλει μασκάρα και το έχω βάλει και κράγιο. Δεν έχεις βάλει κράγιο. Θα βάλω, παιδί μου. Ή θα βάλω κόκκινο, ή θα βάλω ροζ. Θα βάλει κόκκινο. Κόκκινο της φωτιάς. Ναι. Okay. Ταιριάζει πιο πολύ. Ή όχι. Είσαι καλό. Ή ταιριάζει, δεν ξέρω. Τώρα εδώ αν πήρα. Γιατί πολύ πιθανό να μην πήρα. Αυτό είναι master, έτσι. Ούτε εσύ πήρες. Είναι no go, όχι δεν πήρα. Πήγαινε πίσω, πιάσει, γιατί δεν έχουμε. Τι δεν πήρα. Αχ, Θεέ μου. Ξύχασε τον υγρό. Τηλεφωνήσα στην αρχή, εμείς θα αργήσουμε. Πες τα αγόρι μου να τα ακούει ο κόσμος. Ότι αυτή η οικογένεια πάντοτε αργεί. Πάντως κάτι έκαμε η μασκά, μην μπορείς να πεις. Ναι. Θυμώς που δεν έχεις καλή σπουδά. Ξακολουθώ να έχω εφηβικό δέρμα, αλλά τέλος πάντων. Καλά, εντάξει, έχεις λίγα ακόμα, αλλά... Τι να κάνουμε, αγάπη μου, άμα είσαι στην εφηβεία, να είσαι και σπηριά. Σοβαρά τώρα, ξεχάσαμε το. Ναι. Και εσύ και εγώ. Ναι. Και εγώ και εσύ. Πρέπει να ταιριάζει αυτό το ζευγάρι που παραπαντεύτηκε και ξεκινάνε τα ίδια πράγματα. Δεν έστειλες ακόμα το δικό σου το χαρτί, για να δούμε. Δεν έστειλα το χαρτί μου. Το δικό σου το ενδεικτικό. Δεν έστειλα. Τώρα που να πας να πιέσεις το υγρό, να μπας στο ψυγείο φέρτο. Αυτό να γελάσουμε πλέον. Θα πάνε οι κουμπάροι πριν που μας, θα πάει ο λειτουργός... θα τους βαστίξουν, να μην πήγουν. Λειτουργός γάμου, έβαλα κραγιόν και στα δόντια μου, όλα καλά. Στα δόντια, τι είναι για αυτόν το... Έχεις γλύψει ποτέ κραγιόν? Θέλω να πιστεύω πως όχι. Τι γεύση έχει όμως? Αφού σου λέω θέλω να πιστεύω πως όχι. Αυτά είναι, κύριε Πάνο. 11 και 10 θα φτάσει το γάμο σου, κύριε Πάνο. Μη σου πω και 11 και 12. Γιατί, τι ώρα πρέπει να φτάσουμε? Είναι 11 ο γάμος, πρέπει να πάει... Είναι 10 και 23. Δεν να πάμε παρά 10. 10 και 23! Αυτό με κουφί. Τι γυρεύκες πάλι. Πρέπει να ανοίξω με κλειδιά τους. Έχω κι εγώ κλειδιά, γε μου. Τώρα τα πήρα. Τώρα καλά είναι. Τι λες κι εσύ. Είδα να το γλύψε από τα δόντια. Όχι, δεν το έγλυφα. Από τα δόντια το έγλυψα, ναι. Πώς να το καθαρίσω. Οκ. Δεν έχει φύγει. Γιατί γυρίσαμε πίσω. Τι ξέχασε ο πατέρας σου κάτι. As usual. As usual. Εγώ ανυπομονώ πάρα πολύ για το γάμο. Ανυπομονείς, αγάπη μου. Ναι. Πάει να παντρευτούμε όλοι μαζί. Το λέω συμβολικά ότι ξεκινάει επισήμως η συνένωση μας ως οικογένεια. Τέλεια. Και σήμερα δεν έχουμε το σχολείο. Αχ, μια άσπρη γάτα. Ότι έχετε σχολείο, έχετε. Δεν πήγατε σχολείο εμείς. Γιατί εγώ ήρθα μήνυμα ότι το παιδί σας δεν είχε έρθει στο σχολείο. Μπράβο. Ήρθε μήνυμα στο κινητό. Ναι.
Δεν το παιδί σα. Έχω εκδρομή τότε. Στο σχολείο σήμερα έχω εκδρομή. Σημαίνει... Α, τι θα πού θα προτιμούσες να πας στην εκδρομή, στο γάμο των γονέων σου. Στο γάμο των γονιών μου. Κάτσε να πάρει γονείς σου στο γάμο των γονιών σου. Να με ρώτησες κάτι. Ο πρόδρομος και... Ο πρόδρομος θα είναι κουμπάρος και αριστονίκη θα είναι κουμπάρα. Ναι, ήρθε ο γαμπρός. Ναι. Καλύτερο γαμπρός. Είσαι ο καλύτερος γαμπρός. Λέει ο Νικόλας. Και έχω καλύτερη λίμφη. Τις βέρες τις πυρές. Πάει και το ενδεικτικό σου. Το χαρτί μου. Το χαρτί μου. Εντάξει, 11 και 4 θα φτάσετε στο γάμο σας, κύριε. Αφού είναι 10 και 24. Τέκλα, γιατί κάθε φορά που... 26. Γιατί κάθε φορά που λέμε θα φύγουμε τέτοια ώρα, θα φτάσουμε τέτοια ώρα, πάντα καταλήγουμε να φτάνουμε άλλη ώρα και να φεύγουμε άλλη ώρα. Κοίταξε, μπορούμε να το δούμε από πλευρά ψυχολογίας, που ίσως το κατέχουμε λίγο. Μπορούμε να το δούμε από πλευρά αστρολογίας που δεν το κατέχουμε καθόλου. Πατέρα σου και εγώ έχουμε το ίδιο ζούδιο. Ναι, πριν με γνωρίσεις καθυστερούσα, εσύ τώρα μόνο μαζί μου καθυστερούσα. Δεν σε συμφέρει αυτή η απάντηση. Ναι, πες τι. Ποτέ δεν καθυστερούσα. Άρα εγώ έχω πρόβλημα με την καθυστέρηση. Αλλά εγώ είμαι και λίγο επαγγέλματος έτσι. Ποτέ δεν καθυστερούσα. Ποτέ δεν καθυστερούσα ποτέ. Πριν από εμένα. Ποτέ. Αυστηρά ποτέ. Αυστηρά ποτέ των ποτών. Ποτέ των ποτών. Τέκλα, ηρωνεύομαι αυτή τη στιγμή. Εσύ ηρωνεύεσαι, το ξέρω. Γνωρίζετε εσείς, η Πέτρα Πετρίου, ότι με την ταυτόχρονη συνέντευξη σας, που γίνεται δημόσια και πανηγυρικά στην παρουσία και στην παρουσία των προσώπων που βρίσκονται εδώ, δέχεστε ο ένας τον άλλον για νόμιμο σύζυγο. Και με την επιβεβαίωση του γεγονότος αυτού, με την υπογραφή σας, συνάπτεται μεταξύ σας νόμιμο γάμο για όλους τους σκοπούς του αστικού δικαίου. Πρέπει να γνωρίσετε ακόμα ότι ο γάμος σας δεν μπορεί να λυθεί στη διάρκεια της ζωής σας. Παρά μόνο με έγκαιρη απόφαση δικαστηρίου. Αν οποιοδήποτε από εσάς συνάψει άλλο γάμο, ενώ αυτός παραμένει άνετος, διαπράττει το αδίκημα της βιγαμίας και θα υπόκειται στις συνέπειες που προβλέπονται από τον νόμο. Πρέπει να γυρίσετε, να κοιτάζετε ένα στον άλλο, θα δείτε και τα αρχίδια και θα επαναλαμβάνετε μετά από μένα. Πρώτα γαμπρός και μετά γύρω. Καλό όλα τα πρόσωπα που βρίσκονται εδώ. Καλό όλα τα πρόσωπα που βρίσκονται εδώ. Να μαρτυρήσουν ότι εγώ. Να μαρτυρήσουν ότι εγώ. Δέχομαι εσένα, την Πέτρα Πετρίου. Δέχομαι εσένα, την Πέτρα Πετρίου. Ω νόμιμη σύζυγό μου. Ω νόμιμη σύζυγό μου. Για να αγαπώ και να μοιράζομαι. Για να αγαπώ και να μοιράζομαι. Από τη μέρα αυτή. Από τη μέρα αυτή. Στιγμές καλές και κακές. Στιγμές καλές και κακές. Πλούτη και φτώχεια. Πλούτη και φτώχεια. Ευτυχία και δυστυχία. Σε ολόκληρη μα τη ζωή. Σε ολόκληρη μα τη ζωή. Μέχρι ο θάνατος να μας χωρίσει. Μέχρι ο θάνατος να μας χωρίσει. Και τώρα είναι. Καλό όλα τα πρόσωπα που βρίσκονται εδώ. Καλό όλα τα πρόσωπα που βρίσκονται εδώ. Να μαρτυρήσουν ότι εγώ, η Φέκλα Πετρίδου. Να μαρτυρήσουν ότι εγώ, η Φέκλα Πετρίδου. Δέχομαι εσένα. Δέχομαι εσένα. Ως νόμιμο σύζυγό μου. Ως νόμιμο σύζυγό μου. Για να αγαπώ και να μοιράζομαι. Για να αγαπώ και να μοιράζομαι. Από τη μέρα αυτή. Από τη μέρα αυτή. Στιγμές καλές και κακές. Στιγμές καλές και κακές. Πλούτη και φτώχεια. Πλούτη και φτώχεια. Ευτυχία και δυστυχία. Ευτυχία και δυστυχία. Σε ολόκληρη μας τη ζωή. Σε ολόκληρη μας τη ζωή. Μέχρι ο θάνατος να μας χωρίσει. Μέχρι ο θάνατος να μας χωρίσει. Μπορείτε να βάλετε τα φιλίδια μας. Από αυτή τη στιγμή σας ανακηρύσω σε ανδρόγυνο. Ενώνεστε με την ελεύθερη συνένεση σας σε γάμο και οφείλετε αμοιβαία αγάπη, πίστη και σεβασμό για όλη σας τη ζωή. Ο γάμος αποτελεί ολοκλήρωση του βίου σας και ταυτίζει τις τύχες σας στις στιγμές τις καλές και στις κακές, στην ευτυχία και στη δυστυχία, στα πλούτη και στη φτώχεια, μέχρι ο θάνατος σας χωρίζει. Με βάση την ισότητα, πρέπει να αντιμετωπίζετε μαζί όλα τα ζητήματα και όλες τις δυσκολίες της ζωής. Μαζί θα πρέπει να υπομίζεστε, ανάλογα με τις δυνάμεις του καθένας, τα βάρη του γάμου. Έχετε και οι δύο δικαίωμα και υποχρέωση να μεριμνάτε για την ανατροπή και τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών σας, ώστε να γίνουν χρήσιμοι και καλοί πολίτες και ελεύθερες προσωπικότητες.
Να ζήσουμε, κατσεβούλια, δεν τώρα έκανα λάθος εδώ. Δεν πειράζει. Πώς σας φάνηκε ο γάμος? Πόση ώρα κράτησε? Ένα λεπτάκι. Τι θα λεπτάκι? 10 λεπτάκια. 5 λεπτάκια. 5 το ίδιο. Και μόνο. Πάντως ήταν τσι. Τα συγκινητικό, ρε. Εσύ ήσουν παραπάνω μες στο... Δηλαδή, κατηγορούμε σε σένα για αυτιστικό και όχι μου που είδα και παθάρω πως το κλίμα. Κάτσε να δώσουμε τώρα τα χαρτιά σου. Να θα δώσουμε τα ενδεικτικά σου, τα τάστα σου. Ναι, ναι, αγάπη. Όπως γέλασες τώρα, τρόμαξε λίγο. Ήταν λίγο τρομακτικό το γέλιο της μητέρας σου. Εντάξει, είναι το γέλιο μου το... Είναι trademark το γέλιο μου, Νικόλα. Άντσι και εσύ να γελάς, έτσι γελά να δούμε. Και νομίζω ότι... Να μας πεις κάτι. Όχι, λάω, εγώ. Με βάζουμε όταν βλέπω κάτι πάρα πολύ αστείο. Γελάω για... κάποια λεπτά. Σε καρδίζεσαι που λένε. Με ένα γέλιο ξεκαρδιστικό. Όχι, το μόνο. Στο Α. Είδες, εν αρχαία πολύ, να με πω. Στενά. Ναι, ναι. Που λες, εγώ είχα αφαιρεθεί στην κατάσταση. Πρέπει να είχα άγχος σήμερα. Δεν θες να δεις πώς οδηγούσα από το κομποτήριο προς το σπίτι. Δεν θες να δεις. Όφερα από εκεί κατάλαβα ότι έχω λίγο άγχος. Λίγο έτσι, δημιουργικό άγχος. Γιατί δεν καταλαβαίνεις ότι έχεις άγχος? Εντάξει, δε. Εγώ καταλαβαίνω πάντα όταν έχω άγχος. Το καταλαβαίνεις? Ναι. Πώς το καταλαβαίνεις? Εντάξει, το κατάλαβα ότι δεν ήταν και πολύ προσοχή μου στην οδήγηση, γιατί ήμουν έτσι... Είχα και λίγη ενέργεια να φτάσουμε στην ώρα μας που δεν τα καταφέραμε. Που τα καταφέραμε να μην τα καταφέραμε να φτάσουμε στην ώρα μας. Εντάξει. Okay. Αφού δεν πειράζει. Όχι, δεν πειράζει. Αφού πήγαμε και περιμέναμε κιόλας να έρθει λειτουργός. Μ' άρεσε μου τα γυναίκα που μας πάντρεψε. Μια χαρά. Ωραία. Ήταν και πολύ συμπαθητική η κυρία εκείνη. Ναι. Τη σεβαστική. Και την ώρα που πήγα και φέρα το σκύλο τελικά, ίσως δεν έπρεπε να το. Ναι, νομίζω ότι ήταν καλή. Ήταν καλή σκέψη. Γιατί έκανα την όση. Έκανε έτσι. Και παραδεχτώ ότι σε κατηγόρησε ότι εσύ δεν κοιτάς την ουσία, αλλά τελικά... εγώ την ώρα της ουσίας θα ήμουν λίγο... Εσείς αυτή τη στιγμή που λέγατε για το τέτοιο νιώθατε άβολα. Ότι δεν θα σε τέτοιο. Δεν θα. Τα λόγια που λέγαμε μεταξύ μας. Ότι δεν θα. Δεν θα σε, ας πούμε, δεν θα σε χωρίσω και τέτοια και τέτοια. Αλλά... Όχι, δεν νιώθαμε. Όχι, δεν νιώθαμε άβολα, Νικόλα. Είναι αυτό που θέλουμε να είμαστε μαζί μέχρι να μας χωρίσει ο θάνατος και μάλιστα επιθυμούμε κιόλας να πεθάνουμε και μαζί. Δηλαδή να ζήσουμε μέχρι τα βαθιά γεράματα αγαπημένοι και να φύγουμε μαζί. Τα αγαπημένα ζευγάρια φεύγουν μαζί.
Μερικά λεπτά ή μερικές ώρες διαφορά. Όταν είναι στον ουρανό συναντιούνται. Αυτό θα το δούμε, Νικόλα. Δεν ξέρουμε. Ξέρουμε για αυτήν εδώ τη ζωή, Νικόλα μου. Για την άλλη ζωή δεν ξέρουμε. Είπαμε και άλλες φορές ότι στην άλλη τη ζωή, όταν στη ζωή με τα θάνατον, οι άνθρωποι είναι πνεύματα. Δεν έχουν αυτές τις ανάγκες που έχουν εδώ στη γη. Στη ζωή με τα θάνατον αγαπάνε όλοι, όλους με τον ίδιο τρόπο. Δεν υπάρχει αυτό. Νομίζω δεν υπάρχει χρυσή εκκλησία. Έτσι δεν υπάρχει αυτό. Όχι, ανθρώπινα πάθη. Δεν υπάρχουν ανθρώπινα πάθη. Μα είναι αυτό που θέλουμε και αυτό που επιλέξαμε. Ναι. Και το επιλέξαμε συνειδητά πολύ καιρό πριν. Απλώς σε μια συνειδητοποίηση. Είναι ένα radical accept. Ναι. Μια δράση. Radical. Ραγδαία. Ριζική αποδοχή. Ναι, και εκεί που λέει και, εκεί που λέει και να μοιράσουμε και τα πλούτη και τη φτώχεια και τις δυστυχίες και τις ευτυχίες, εκείνη την ώρα σκεφτόμουν, όχι, δεν θέλω δυστυχίες, να μοιράσουμε μόνο ευτυχίες ή ευδαιμονίες, αυτό σκεφτόμουν. Αυτό είναι έτσι σκεφτόμουν. Ότι... Να, το κάνουμε όμως, δεν το κάνουμε τούτο. Να τα μοιράζουμε. Ναι, τα μοιραζόμαστε. Ενώ ότι σου συμβαίνει, μου συμβαίνει και εμένα, ότι μου συμβαίνει, σου συμβαίνει και εσένα, μοιραζόμαστε τα καλά και τα κακά, δεν είναι. Άραστε, αυτά. Επίσης τα κατάφερα, όπως κάθε φορά που μαντρεύομαι, να έχω bloated κοιλιά. Και να φαίνω μέσα ρέγγιο στις φωτογραφίες του γάμου, δεν είμαι. Άλλη μια επιτυχία του γραφείου μας. Πάνω πέρα από το άγχος του τον, ναι. Γιατί, μπορεί, ναι. Εύκολη σου είπα, είναι. Γιατί όμως ο Σολάκης έκλαιγε. Γιατί θέλει να παντρευτεί κι αυτός, σου λέει, απεντρώνεται μόνο αυτή. Όχι, ήρθε τώρα, γιατί έκλαιγε. Ήθελε να σταθεί εκεί μαζί μας, σε ένα ξενό περιβάλλον, ήθελε να σταθεί εκεί μαζί μας. Μετά όταν βγήκαμε να παίξω, έκαμε και άφησε και το δώρο του στο δήμαρχο. Μια χαρά. Λείπασμα για τα φυτά. Άοσμον όμως, είδες, γιατί κάρνιβο. Είδα, είδα. Τι κάνετε εσείς οι δύο εδώ πέρα. Τώρα είναι και νόμιμη με ο πατέρας σου αυτός. Και νόμιμη, είναι και νόμιμος ο πατέρας σου και είναι και ο Νικόλας νόμιμος αδερφός σου. Γιατί ελιχτούσες το γάμο μας, βρε. Αγχώθηκε το χώρο, ξέρω εγώ. Όταν έχεις χυμίσει. Έλα. Χυμίσει. Χυμίσει. Έκανε χυμίσει.